Να δώσουμε την καλησπέρα μας στον Άγγελο τον Τσίλη, που είναι ένας από τους παίκτες του ΠΑΟΚ, οπότε θα έχουμε από πρώτο χέρι ενημέρωση για το πώς η ομάδα αντιμετωπίζει αυτή την πρόκληση και αυτό το παιχνίδι με τον Διομήδη στο Άργος. Καλησπέρα. Καλησπέρα για μένα. Καλώς σου μεσημέρι. Ουσιαστικά σε πολύ λίγο, γιατί αν δεν κάνω λάθος το παιχνίδι είναι στις 5 και 4, να δίνεται ένα παιχνίδι το οποίο ίσως είναι και το δυσκολότερο από αυτά που απομένουν για να ολοκληρωθεί το 2017. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι ακριβώς. Είναι η πιο σημαντική βαθμή αυτή μέσα στο Διομήδη τώρα που πάμε να διεκδικήσουμε. Διότι άμα κερδίσουμε μένουμε μόνοι μας στη δεύτερη θέση. Άρα αυτό αμέσως είναι και ένα κίνητρο για εσάς, πέρα από το ότι θέλετε να κερδίζετε και σε μια δύσκολη έδρα, γιατί νομίζω ότι η συγκεκριμένη έδρα έχει ιδιαιτερότητες. Ναι, η ιστορία λέει ότι έχουμε κακή παράδοση μέσα εδώ. Βέβαια γι' αυτό ήρθαμε και ετοιμαστήκαμε πολύ καλά για να το αναπρέψουμε αυτό. Ο Διομήδης δεν είναι αυτός που ήταν τα τελευταία χρόνια, αλλά έχει εξίσου ένα πολύ καλό ρόστερ με δυνατή άμυνα και είναι και έτσι και λίγο μικρό το γήπεδο, οπότε οι συχτές άμυνες ζορίζουν δική μας επιθετική δυνατότητα. Αλλά νομίζω έχουμε δουλέψει αρκετά με τα τακτικά μας κομμάτια και πιστεύω θα δώσει και λίγο θέαμα, επειδή είναι και τηλεοπτικό το παιχνίδι. Νομίζω θα είναι λίγο θεαματικό το παιχνίδι. Ναι, καλά κάνεις και το αναφέρεις. Νομίζω ότι η ΕΡΤΙΟ είναι αυτή η οποία θα μεταδώσει το συγκεκριμένο παιχνίδι τηλεοπτικά, οπότε θα έχει και ο κόσμος τη δυνατότητα να παρακολουθεί την προσπάθειά σας. Ισχύει αυτό το πράγμα, επειδή το ανέφερες και εσύ τώρα για την αρνητική παράδοση που έχει ο ΠΑΟΚ στο Άργος. Παίζουν ρόλο οι παραδόσεις, επηρεάζει ως ένα βαθμό ψυχολογικά την ομάδα, δίνει έξτρα κίνητρο γιατί θέλετε να πετύχετε μια νίκη κόντρα σε αρνητικά αποτελέσματα που μπορεί ποσοστιαία να είναι περισσότερα συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια? Πάντα τέτοια στατιστικά μπορεί να επηρεάσουν μερικούς αθλητές. Σίγουρα όμως είναι μεγαλύτερο το κίνητρο όταν υπάρχει μια αρνητική παράδοση για την ομάδα η οποία χάνει, δηλαδή είναι μείον στην παράδοση, να ξεπεράσει τη δυσκολία αυτή. Νομίζω οποιαδήποτε ομάδα, είτε είναι τα μεγάλα ντέρμπι που λέμε με τις μεγάλες ομάδες, που είναι τα μεγάλα ονόματα, ΑΕΚ, Ολυμπιακός και εμείς, εκεί είναι και το Άργος και ο Δούκας στις έδρες τους. Οπότε νομίζω είναι πολύ σημαντικό. Μάλιστα. Άγγελε, αρχικά νομίζω ότι η ομάδα δεν έχει απουσίες, άρα είναι θετικό αυτό το ότι ο προπονητής θα έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει όλο το ρόστερ, έτσι δεν είναι? Ναι, είμαστε πλήρεις. Είχαμε ξεπεράσει κάποιους τραυματισμούς. Τώρα είμαστε εντάξει όλοι. Ωραία. Με τη δική σου την βοήθεια, γιατί προφανώς ξέρεις και πολύ καλύτερα από εμάς, έτσι, τακτικά σε αυτό το παιχνίδι πού θα μπορούσαμε να σταθούμε? Δηλαδή, εσύ μίλησες για την άμυνα που είναι το όπλο του Διομήδη, αλλά εμείς ξέρουμε ότι φέτος με τον νέο προπονητή που έχει έρθει στον Πάγκο, που είναι νέος γιατί έχει γίνει φέτος το καλοκαίρι αλλαγή, ουσιαστικά και εσείς προσπαθείτε να έχετε ως όπλο την άμυνα. Υπάρχουν και κάποια άλλα στοιχεία στα οποία θα στεκώσουν τακτικά σε αυτήν την κόντρα με τον Διομήδη σήμερα? Εμείς στο πρωτάθλημα έχουμε την καλύτερη άμυνα στατιστικά σύμφωνα με τα γκολ που έχουμε δεχτεί. Και νομίζω αμέσως μετά ακολουθεί ο Διομήδης. Βέβαια ο Διομήδης ακολουθεί μια τακτική στην άμυνα με σε ανοιχτό γήπεδο, δηλαδή να κυνηγήσει πολύ, και θα την έλεγα λίγο σαν μια άναρχη άμυνα. Οπότε σε αυτές τις άμυνες δεν μπορεί να στηρίξει και πάρα πολύ τακτικά κομμάτια. Εκεί πρέπει απλά να κινηθεί στον χώρο και να δείξει προσωπικότητα του κάθε παίχτη την αξία του. Οπότε πιστεύω ότι δεν είναι μόνο η τακτική στην επίθεση. Είναι το ποιος θα θέλει πιο πολύ και ποιος έχει τη μεγαλύτερη όρεξη να τρέξει. Μάλιστα. Και εσείς, εντάξει, νομίζω ότι είστε και μια ομάδα που έχετε δείξει ότι το κάνετε πολύ καλά αυτό. Δηλαδή
είστε μια ομάδα που εκτός από την πολύ δυνατή και σκληρή άμυνα τρέχετε και αρκετά μέσα στο γήπεδο. Ναι, αυτό που έχουν δείξει τα παιχνίδια που έχουμε παίξει ότι τα ατού μας είναι η άμυνα και να φύγουμε γρήγορα στον εφηδιασμό. Μάλιστα. Ξεφεύγοντας λίγο από αυτή την αναμέτρηση, επειδή έχετε αντιμετωπίσει και τον Ολυμπιακό, έχετε αντιμετωπίσει και την ΑΕΚ, θα ήθελες έτσι να μας πεις αρχικά αν εσείς είστε ικανοποιημένοι από την προσπάθεια και από τα αποτελέσματα κόντρα σε ΑΕΚ και Ολυμπιακό, και ένα σχόλιο επίσης για τη μάχη της κορυφής, τόσο και αν εσύ θεωρείς ότι είναι νωρίς. Εννοείται ότι είναι νωρίς, αν και εντάξει για τον πρώτο γύρο νομίζω ότι μας στεναχώρησε πάρα πολύ το ήττα με στην ΑΕΚ, γιατί δεν δείξαμε αυτό που μπορούμε. Ήταν μια κακή μέρα για εμάς, οπότε όπως και να έχει το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να στεναχωρήσει, αλλά να βάλεις το κεφάλι κάτω και να δουλέψεις. Όσον αφορά με τον Ολυμπιακό το χ που φέραμε στην έδρα μας, νομίζω πάλι ήταν η δεύτερη αγωνιστική, ήταν πάρα πολύ νωρίς και οι δύο ομάδες δεν είχαμε δουλέψει τις τακτικές μας, εννοώ να τις κάνουμε σε πράκτο αγώνες. Ήμασταν πολύ σφιχτές και οι δύο ομάδες, οπότε νομίζω το αποτέλεσμα με τον Ολυμπιακό δεν μας άφησε ούτε με στεναχώρια ούτε με ευχαρίστηση. Τώρα από εδώ και πέρα ο δεύτερος γύρος νομίζω θα τα κρίνει όλα, γιατί υπάρχει και μια μεταγραφική περίοδο τα Χριστούγεννα, μπορεί κάποιες ομάδες να ενισχυθούν και από εκεί και πέρα θα φανεί και η φυσική κατάσταση της κάθε ομάδας, τι δουλειά έχει κάνει κάθε ομάδα και μπορεί κάποια ομάδα να κάνει κοιλιά στο δεύτερο γύρο, κάποια να ανέβει, οπότε είναι πολύ νωρίς. Μάλιστα. Ίσως ως ένα βαθμό κι εσείς να θέλετε να δώσετε μία απάντηση για αποτελέσματα που δεν ήρθαν όπως θα θέλατε σε αυτά τα πρώτα ντέρμπι με Ολυμπιακό και ΑΕΚ, και νομίζω ότι επί της ουσίας είναι και πολύ πιο χρήσιμο να το κάνετε αυτό στο πιο κομβικό κομμάτι της σεζόν προς το φινάλι. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ευχηθούμε να έχετε ένα καλό παιχνίδι και καλή συνέχεια και στη σεζόν γενικά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.